Στο βήμα, εξ ονόματος της ομάδας των φιλελευθέρων, η συνάδελφος κυρία Σοφία Ίνετβελτ για 2 λεπτά. Yes, thank you. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ξεκινήσω λέγοντας πως όπως τόσο συχνά στις συζητήσεις αυτές απουσιάζει το Συμβούλιο. Από ό,τι φαίνεται δεν τους ενδιαφέρουν οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έλαβαν χώρα και εξ ονόματός τους. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ την εισηγήτρια η οποία έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Δεν είναι η τελευταία φορά που θα συζητήσουμε αυτό το θέμα. Τα κράτη μέλη βρίσκονται σε άρνηση και όταν ακούω τους συναδέλφους του ΕΛΚ φαίνεται πως και το ΕΛΚ βρίσκεται σε άρνηση. Αυτό το οποίο είναι δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Εάν τα ίδια πράγματα τα είχαν κάνει άλλες χώρες, π.χ. οι αραβικές, θα ήταν γεμάτη η αίθουσα. Θα ήταν εδώ το Συμβούλιο. Και πάρα πολύ γρήγορα θα καταδικάζαμε αυτές τις πράξεις. Αλλά επειδή έγιναν με τη στήριξη ευρωπαϊκών χωρών, δεν θεωρούμε πως πρέπει να δώσουμε λόγο σε κανέναν. Έχουμε χάσει εδώ πέρα το ηθικό μας έρισμα και την αξιοπιστία μας και είναι τραγική η ειρωνία στο ότι βοηθούμε εμείς να εκτοπίσουμε δικτάτορες όπως ο Καντάφη, ο Μουμπάρακ, ο κύριος Ασάντ που ακόμα κυβερνάει, που ήταν σύμμαχοί μας μέχρι πρότινος, και λέμε σε αυτές τις χώρες, στη χώρα του κυρίου Ασάντ, τους στέλνουμε ανθρώπους γιατί είναι τόσο καλοί στα βασανιστήρια. Είναι έσχος. Την σήμερα ημέρα ακόμα να μην απαντούν οι κυβερνήσεις της Ευρώπης να παραδεχτούν τις ευθύνες τους και να ζητήσουν συγγνώμη. Συνάδελφοι, το θέμα δεν είναι η μία ή η άλλη χώρα. Είναι συλλογική η ευθύνη. Το θέμα δεν αφορά τη Ρουμανία, τη Λιθουανία ή οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Είμαστε μία κοινότητα αξιών και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε καθήκον. Δεν θα ξεχάσουμε, θα συνεχίσουμε να φύγουμε αυτό το θέμα μέχρι κάποιοι να λογοδοτήσουν για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έγιναν εξ ονόματός μας.